από την αμαρτωλή σωτηρία κεφάλαιων ΚΑΔΕΛΚΑ. Μία μελέτη στα σύλληψης Λίαν Οφέλμος. Αυτό που είπαμε στο άνωθε κεφάλαιο ήταν η γνώμη μας μόνο για την ωεράν προσευχή. Τώρα πάλι γράφουμε τη μελέτη ταύτη για τους ιδρώτας και απλουστέρους ή της είναι πολλά οφέλιμος για την υπόθεση ταύτη της σύλληψης. Το αρχαιότερο λοιπόν αυτή τη μελέτη είναι να καταλάβεις του λόγου σου άνθρωποι, ψυχή και σώματι, τι ήσουν πρώτης γεννήσεως και τι είσαι την σήμερα, ότι από την επίγνωση ταύτη καταλαμβάνεις και τον Θεό, όπου είναι δύο μεγάλα χαρίσματα. Για να έρθεις λοιπόν σε αυτή τη γνώση, ερεύνησε και στο χάσου τα κάτω θενεπτά πράγματα. Πρώτον, τι ήσουν πρώτου γεννηθείς στον Κύριο που δεν είχες ψυχή, ούτε σώμα, ούτε κάποια αίσθηση, αλλά ήσουν ουδετίποτες από όπου είναι ο λιγότερο από ένα άχυρο ή χορτάρι. Ό,τι αυτά μεν έχουν, το είναι και ύπαρξη. Και εσύ δεν είχες, αλλά ήσουν ένα τίποτες, δηλαδή πρώτη συλλήψη. Ήσουν ένα μηδέν. Δεύτερον, στο χάσου την εσπλαχνή που αναδόθη Θεού που σε έκανε κατ' εικόνα αυτού και ομοίωσε δίδοντάς το σώμα με ποικιλία οργάνων μελών και αισθήσεων και την ψυχή και με τον νου και την θέληση ενθύμηση και άλλας δυνάμεις. Τρίτον, ενώ ήσουν πώς είναι ευχαριστίαν έπρεπε να δείχνεις προς τούτον τον πλουσιόδωρον και πανάγαθον ευεργέτη σου από τον οποίο έλαβες θεία τα χαρίσματα, πόσον είσαι χρειώσει να τον δοξάζει, με πόσον επιμέλεια να του εργάσει και να φυλάξει, να μην του φάλει καθόλου, για να μην τον παραπικράνει, επειδή αν είχε λάβει μόνο μία ευεργεσία από κάποιο πρόσχερο άρθρο, ήθελε να τον αγαπά σε όλου τη ψυχή και τη καρδία σου και να σέβεσαι και ει διαφόρου κινδύνου τη ζωή να τον προφυλάτεις και να μην φανείς προς αυτόν αχάριστος. Τέταρτον, αναλογίζονται προς αυτόν τον κτίστη αγνωμοσύνη σου, διότι έπραξες όλο το εναντίον αφού ήσουν χρεώσεις να κάνεις όπου αντί να τον αγαπάς και να τον υπνείς και να τον δοξάζεις και να τον ευχαριστήσεις τα δωρεάς αφού έλαβες παρά αυτού τον εκαταφρόνησες, το σάκης και παρεπίκρανες αγαπήσας πρόσκυρα και μάταια πράγματα και προτιμήσεις τα κτίσματα παρά τον κτίστη. Πέμπτον, στο χάσου πόσες από τις τιμωρίες σου έπρεπε για την αχαριστία σου ταύτην, πόσο δίκαιο είχε ο Κύριος να σε υστερήσει από τα χαρίσματα όλα που σου έδωκε, καθώς έκαμε του Αδάμ και της Εύας, όπου δια μία και μόνη παρακοή αυτών του συστέζε τις μακαριότητες σου που είχαν πριν αμαρτήσουν. Και αν ούτως έχει με πόσην πέδευση σου έπρεπε να τιμωρηθείς για το σάφτης παρακοάς και ευχαριστία σου. Εάν αυτόν τον υπέρτιμον και λαμπρότατον άγγελον εξόρισε ευθύς από τον παράδεισο, τον εωσφόρο δηλαδή, με όσους τους ομόρφων άστο αγγέλους για την υπερηφάνεια αυτών και τους κατερήκας και κατέκρινες στην αιώνιον κόλαση, τόσο πρέπει να πάθεις εσύ όπου υπερηφανεύτης το σάξι και εναντίον της θείας μεγαλειότητας, ούτως ο στοχασμός σε θέλει κάμη και κατά αλήθεια να υπομένεις όλα στα σλήψη και να ομολογήσεις ότι ο λιγότερον πάσχεις από όσον σου έπρεπε, ου μόνον δέο, αλλά και να θαυμάζεις πώς σεβαστά η γη, πώς σε φωτίζει ο ήλιος και θερμαίνεσαι, πώς σε δροσίζει το ίδρυο και απλώς πίν, πώς υπομένουν τα στοιχεία και όλα τα χτίσματα και δεν εγείρονται κατά σου να σε θανατώσουν. Έκτον, εννοήσουν την αγαθότητα του δεσπότη μας ώστε δυνάμενος να σε τιμωρείς βάρος, όχι μόνο με πρόσκαιρα αλλά και με αιώνιον κόλαση σε υπομένει η άπειρος εσπλαχνία του αναμένοντας τη μετάνοιά σου. Και αν σε επεδεύει παραμικρόν με ολίγη θλίψη νυθοκάμνη με πατρικά σπλάχνα διακαλών σου για να έβγεις από την κακή οδό να έρθεις εις την θλίψη και καθαρμένος δια των θλίψεων και έτσι να σε αξιώσει στις ουρανοί μακαριότητες. Ποιος πατέρας έριξε ποτέ το σούτρον σπλάχνα στα παιδιά του όσον ο φιλόστρωγος και έσπλαχνος ούτως προσέα χάζεται. Ποιος φίλος εφύλαξε ποτέ εις τον κόσμο τόση αγάπη και πίστη προς το φίλον αυτού όσον είναι ο πανάγαθος ούτως προσέ. Όσοι ποτέ δε σου έλειψε εσύ όλα στα σχέδια σου με όλον όπου εσύ εψεύσεις προς εκείνο το σάκης αγνωμονέστατε, ο όντως σε σένα επληρώτητο ρητόν εκείνο του Ισαΐου που λέει «Ως εκ προσώπου Κυρίου εφύτευσα άμπελον και έμεινα του ποιήσε στα φίλη και επίησεν ακάμβας, νη νουν ωφελώ των φραγμών αυτού και έστε εις αδιαρπαγή και καθελώ των τείχων αυτού και έστε εις κατά πάτημα». Έβδομον και τελευταίο, ενθυμούμε πως τρόπους είσαι χρεώστη το ποιητού και σωτήρου σου, για να καταλάβεις πως είναι πρέπον και δίκαιο να δαπανίσεις όλη σου τη ζωή εις την δούλευσή του και να τον τιμάς και να τον ευχαριστείς πάντοτε για τις πολλές ευεργεσίες που σου έκανε, να τον αποδέχεσαι πάντα τα λυπηρά και τα στλήψεις όπου σου στέλνει, ως περ τας ευτυχίες και να καταφρονάς τη μην και πράγμα και αυτήν τη ζωή μάλλον ή να του πτέσεις πως ως παραβαίνουν καμία των εντολών αυτού,
εάν ήταν και η μικρότερη, και να μισείς την προτέρα αχαριστίαν σου και αμέλεια να του προκόπτησεις την αρετή όσο μπορείς. Ιδού πώς είναι ωφέλεια, λαμβάνεις την παρούσα μελέτη, την οποία για να ενθυμάσαι καλύτερα, σου ξαναγράφω εδώ εις το τέλος τα αναγεγραμμένα 7 εις βραχύτητα ήγουν αστοχάζας. Τι ήσουν πρωτοπλαστής από το Θεό? Δεύτερον, πώς είναι ευεργεσία σου έκαμε να σε πλάσει? Τρίτον, πώς είναι αντάμυψη του χρωστής? Τέταρτον, πώς η ευχαριστία του έδειξε στα αγαθά όπου έλαβες? Πέμπτον, πώς η τιμωρία σου έπρεπε γιατί αυτήν σου ευχαριστία? Έκτον, πόσον αγαθόν σε εξίωσε αντί των κακών που σου επέτρεπε? Έβδομον, και ύστερο πάντων, πόσο πρέπει να πράξεις καν και τώρα και έπρεπε για να ηλαρύνεις τον ευεργέτη να μην σε κολλάσει? Ταύτα δε στοχαζόμενος, μη σπουδάζεις, αλλά ερεύνα και συλλογίζουν τα αναπαυτικά, εάν σου φανεί την πρώτη φορά που δεν σου έδωκαν καρπών την ή ωφέλεια, μη αμελείς πως όχι σε αυτό, ότι άλλες φορές αναμφιβόλως καρπώνεσαι, καθώς και όλοι άλλοι πολλοί με τη αυτήν τη μέθοδο χάρη του Θεού ωφελείς. Κεφάλαιον ΚΕ, περί της Αγίας Δωρεάς, ζήτα των τεθλιμμένων παράκλησης. Είναι τόσο πολύ και ανεξάρτητος ο θησαυρός σου που μας άφησε στα άκρα τα μυστήρια ο Δεσπότης μας, δηλαδή εις αυτόν τον Πανάγιον Άρτον, αφού δεν φτάνει η γλώσσα ανθρώπινου ή αγγελική να υπεί τελείως τη χάρη του Δία τούτο ανάμεσα στα άλλα του επιθέτα, όπου ονομάζεται λέγεται πρεπόντος ευχαριστία, δηλαδή καλή χάρη, ότι από όσες χάρες έκανε ο Θεός του ανθρώπου, δεν είναι άλλη καλύτερη από αυτήν στην οποία είναι και κρυμμένη όλη τη σαυρή της του Θεού σοφίας και γνώσεως, και δι' αυτής απολαμβάνομαι πάνω αγαθών. Έπειουν λοιπόν η χάρη του μυστηρίου είναι τόσο πολύ και ανήκωσες, όπου ωφελούνται πάντες οι ασθενημένοι και υγιένουν, ώστε να το λάβουμε και εμείς με τα πίστες όταν έχουμε κάποια θλίψη, όπως τύχουμε της θεραπείας αυτής και λυτρώσεως κατά τον Δαβίδ. Η τίμα σας ενώπιον μου τράπεζα εξ εναντίας των θλιβόντων με, δηλαδή σε αυτήν την τράπεζα όπου του έδειξε ο Θεός, δι' αποκαλύψεως ευρίσκεται το βρόσιο όπου είναι αυτό το μυστήριο, και ως τις το δοκιμάσει βοηθάτε πολύ εις τους διωγμούς και θλίψεις όπου συμβαίνουν στη ζωή αυτήν. Ούτως είναι ο άρτος όπου στηρίζει τα σκαρδία ημών, ούτως έκαναν τους Αγίους Μάρτυρας και Οσίους και υπέμειναν τόσες θλίψεις αγαλώμενοι. Δράμε λοιπόν, τρέξε και εσύ σε αυτήν την ιερά τράπεζα, όταν έχεις καμία θλίψη ή διωγμό, να βοηθηθείς κατά των θλιβόντων σε, και αν δεν έβρισε ευθύς παράκληση, μην αμελήσεις ποσός εις την ιερά ενεργασία ταύτην, ότι συχνάζοντας την Αγία Μετάληψη μετά καιρό, ωφελήσει θαυμάσια. Ούτως γάρο άρτος εστί των ασθενών ιατρία, τεθλιμμένων παράκληση, καθώς εκπείρες και δοκιμής ευνόησαν, όσοι πιστός και ευγραφώς κοινώνησαν. Διότι λοιπόν να μην δράμεις και να τρέχεις σε αυτήν τη βοήθεια να έβρεις τόσο εύκολα θεραπεία, χωρίς καμία πληρωμή και χάρη σε όλα τα σλήψη. Τι λογής βάσανο και πάθος να έχεις και να μην σε θεραπεύει ο Δεσπότης όπου λαμβάνεις σε αυτό το μυστήριο? Γνώρισαν λοιπόν την ωφέλεια της ιατρίας αυτής, ή ότι σου έρχεται άνωθεν και κοινωνά, και κοινώνα όσο μπορέσει συχνότερα για να έβρισεις τα θλίψη μεγάλη να είναι παραθέτου και βοήθεια. Ερμηνεία που εγγράψαμε έως τώρα είναι τόσο ωφέλιμη, όπου ως της τας αναγνώσεις με προσοχή απολαμβάνει μεγάλη άνεση. Όμως γιατί μπορεί να είπε κάποιος πως αρμόζουν μόνο των γραμματισμένων ανθρώπων που δύναται να τις καταλάβουν, αμή ως της είναι αγράμματος δεν καρπώνεται? Θέλουμε γράψει ο λίγα τεινά για να βοηθηθούν δι' αυτών οι ανθλίψεις, οι φτωχοί και οι άρρωστοι με το φως του λογικού και με τον νόμο της δικαιοσύνης. Πρώτον λοιπόν εννοίζουν ότι αυτοί οι άπιστοι ομολογούν και νομίζουν αληθέστατο ότι η υπομονή νικά την τύχη, όχι να είναι αληθινόν εκείνον όπου εκείνοι επίστευαν πως είναι τύχη και ριζικόν από το οποίο μας έρχονται όλα τα καλά, και ενάντια στη ζωή ταύτην ότι αυτή είναι γνώμη των εθνών ψευδόμενη. Ο πιστός χριστιανός ομολογώ και πιστεύει ότι όσα έλθωσιν ή λυπηρά ή χαρούμενα όλα είναι με θείο νεύμα και πρόσταγμα. Εάν λοιπόν οι Έλληνες ευβιάζονται να υπόμεναν τις θλίψεις καρτερικώς σταρούντες ότι έτσι ενικούσαν την τύχη όπου τας έστειλε, γιατί εσύ χριστιανέ όπου πιστεύεις πως έρχονται με το θέλημα του Θεού να μην έχεις αυτή την υμογονή με την οποία μπορείς να έβρεις νύχτη και μεγάλη ωφέλεια, γιατί να ζημιώνεσαι το σούτον από την πολύ αθυμία σου, τι όφελος να δυσχεραίνεις στην πτωχία σου και ασθένεια, τι διαφορά
διάφορων λαμβάνεις να βλαστημίσεις, ποιον καρπό να παραπονείσαι, δεν βλέπεις ταλέπορε πως εσκλίνεις την πληγή χειρότερα και δίδεις σου περισσότερο πόνο και χάνεις και τις υπομονές των καρπών και ωφέλων. Εννοείσαι ότι όλο αυτό που πάσχεις είναι η ιατρία που σου έστειλε ο Κύριος για να σε σώσει και ούτως ελαφρύνει με την καρτερία ο πόνος και δίδεις σου ο Κύριος δύναμη να την υπομένεις ή ταχαίως σε λυτρώνει. Όταν σε βλέπει να έχεις υπομονή, να μην σκανδαλίζεσαι. Γίνος και ότι δεν είσαι μόνος στη άπτυν θλίψη και βάσανο, αλλά είναι όλοι όπου πάσχουν περισσότερον και ούτως έχει παρηγορία. Ενόησον δε τους αμέτρους πόνους και τιμωρίες όπου έπαθαν οι όσοι. Και μάρτυρες πάντες, ήτιν εσείς σαν άνθρωποι, ως και εσείς σάρκα φορούντες, και εξέτρεξαν το αυτό τέλος που ζητώμεν και εμείς ήμουν της ψυχής σωτήρια, διατί ήγουν να μην υπομείνεις και εσύ μικρό βάσανον έχων αυτών των Θεών, όπου είχασαι και αυτών βοηθών και αντιλήγορα, εάν υπείς ότι αυτά γίνονται των καιρών εκείνων, σου αποκρίνομαι πως είναι πολλοί και τη σύνομαι όπου περισσεύουν στις θλίψεις ασθενείς, πτωχοί, ονειδισμένοι και διαφόρους βαλασανιζόμενοι. Και αν αυτοί έχουν υπομονή, γιατί να μην ευχαριστήσει και εσύ το Θεό εις τα θλίψη σου. Από την αμαρτωλών σωτηρία, κεφάλαιον, κάπα σίγματα, 16, παράκλησης εις τους απόρους και πέμπτας. Μία από τας μεγάλες θλίψεις όπου βασανίζουν τον άνθρωπο σε τούτο τον κόσμο είναι η παινία και η στέρηση των αναγκαίων πραγμάτων, και μάλιστα όταν βλέπει τους άλλους να περισσεύουν όσον αυτό στερείται, θεωρεί και έτεροι όμοιοι και μικρότεροι του έχουν αρχήρια, αμπελώνα, σκοράφια και άλλα τι αυτά. Βλέπει τους εμπεπλισμένους και του λόγου του πεινασμένους. Εκείνους καλά ενδεδειμένους και τον εαυτό του γυμνωμένων και απλώς αυτοί με ενέχουν όσα χρειάζονται και αυτός ο φτωχός δεν έχει καν ψωμί να χορτάσει. Για τούτο στεναχωρείται τόσο που μισεί την ζωή και παρακαλεί να του έλθει ο θάνατος. Τούτο γεννάται από την ολίγη μας γνώση, γιατί δεν γνωρίζουμε τα αληθινά αγαθά και τα κακά που μας δίνουν βλάβην, και ότι τότε θέλαμε χαράν στα στρίψεις και στα ευτυχίες να λυπούμεθα. Θαρούν οι άγνωστοι ότι ο πλούτος είναι μεγάλο αγαθό και αυτό εχθρεύονται την παινία και δεν στοχάζονται ότι εις τούτο μάλλον λανθάνονται, μη ξέροντας την τιμή των πραγμάτων και την αξία του. Ερεύνησε ο χριστιανό ποταμόν είναι ο πλούτος ο ποθής και θλίβεσαι τόσον την αυτού στέρηση. Ο Κύριος την παλμίας με τα σαγκάστας, διατί αγγελώνει εκείνους όπου τον έχουν. Και όντως τι άλλο είναι εκείνοι οι διαλογισμοί και φροντίδες όπου έχουν οι πλούσιοι, πώς να αυξήσουν και να πληθύνουν τον πλούτο τους και πώς να φυλάξουν τα από διαφόρους κινδύνους ή μη αγκίδες και πληγές όπου λαμβάνουν από αυτές τις ακάθεσεις στην καρδία τους. Ο Παύλος λέγει προς Τιμόθεον ότι όσοι ποθούν πλούτον, πήρουν εις πειρασμούς και παγίδες του δαίμονες και εις πολλές επιθυμίες ανωφελής όπου φέρουν τους ανθρώπους εις θάνατον και απώλειον. Ως αυτός και ο Δαβίδης συμβουλεύει όσους έχουν πλούτον να μην βάνουν εις αυτόν στην καρδία τους για να μην κινδυνεύσουν, και ελέγχει τους ιούς των ανθρώπων όπως ποθούσουν τη ματαιότητα και ζητούν ψεύδος. Διότι ως λογική έπρεπε να κυβερνούνται από το λογικό μέρος και όχι από το επιθυματικό ως άλογα ζώα. Ποθούνται σε αισθητά και φαινόμενα πράγματα τα οποία ως μάτια και φθαρτά δεν δύναται να δώσουν αληθή χορτασμόν αλλά πάντων λοιμών και δυστυχία να ανήκα στον ταύτην την αλήθεια γνώρισαν και φιλόσοφοι των Ελλήνων με το φως μόνο της φύσεως όπως ο Διογέννης, ο Πλάτων, ο Ισοκράτης και πολλοί άλλοι και γι' αυτό δεν ψήφισαν επίγειον πλούτων αλλά ποσός τον επόθησαν, μάλιστα δεν τον εγκατεφρόνησαν. Και εσύ χριστιανέ επιφωτισμένος με το φως της πίστης και διδαγμένος με τόσες νομοθεσίες και διάφορα παραδείγματα να μην γνωρίσεις αυτό που εκείνοι γνώρισαν. Ο Χρυσός, ο Άργιος, η πολύτιμη λύθη και όλα όσα ο Κύριος ορέγεται, όλα όσα ο κόσμος ορέγεται δεν είναι άλλο παρά ολίγη γη ανωφελής. Γιατί λοιπόν να ποθείς τι αυτά ανάξια πράγματα και να λυπείσαι όταν σου λείπει αυτή η κόπρος της γης, χαίρε και αγάλου μάλλον όταν είσαι πτωχός και ότι τότε δεν έχεις φροντίδας και κινδύνους όπου έχουν οι πλούσιοι ψυχής και σώματος. Μεγαλύτερη ευτυχία είναι η κατά Θεόν παινία, πάρεξε να εξουσιάζεσαι.
όλους τους θησαυρούς του ματαίου κόσμου. Δεν σου φαίνεται χάρη μεγάλη να είσαι συνοδοιπόρος και μιμητής του δεσπότη σου και μέτοχος των αυτού παθημάτων? Ερεύνησε την πολιτεία αυτού να ειδείς πως υπέμεινε παινίαν εσχάτην, εγεννήθη εις παινιχρόν σπήλαιον, ανεκλήθη εις φάτην των αλόγων, επέρασε όλη του τη ζωή με πτωχίαν ανίκαστον. Τέλος πάντων απέθανα εις τον σταυρόν ολόγιμος και μη έχουν που την κεφαλή κλείνει ούτε καν ένα ποτήριο νερόν εις τη δίψα του. Και ταύτης της πτωχίας η θέλησε να μετέχει η άχρητος μήτηρα αυτού η Απόστολη και πάντες οι φίλοι και δούλοι. Ο Κύριος εδιάλεξε τους πτωχούς για να τους κάνουν μετόχους βασιλείας του. Εάν λοιπόν θέλεις να συναριθμηθείς μετά τούτον και να τον μιμηθείς εις ολίγων μέρος, έπρεπε να τον ευχαριστάσεις τα στήλευση του. Κατάλαβε λοιπόν την ασφάλειά σου και αξιότητα και την ειρήνη που έχεις, να μην λυπήσει εις την πτωχία σου επειδή έχεις πλούτων πνευματικών, ώστις είναι του σωματικού καλλιότερος. Εάν είσαι παίρνεις εις το φαινόμενο ότι ήξερε πως από το Θεό είσαι πολύ αγαπόμενος, του οποίου οφθαλμοί προσέχουν στα δεείς των δικαίων και ξέροντας η χάρη του που σε βλέπει στην ψυχή, δεν σου δίδει την πλεισμονή των πραγμάτων όπου ζητάει η επιθυμία σου, όμως δεν σου θέλει λήψη από τα αναγκαιότερα της ζωής σου εάν φροντίζει τη σωτηρία σου. Καθώς εις των Ματθαίων μας έταξε λέω, ζητείτε πρώτον τη βασιλεία των ουρανών και ταύτα πάντα ήγουν τα αναγκαία του σώματος, εγώ σας τα δίδω. Είδε λοιπόν να μη σου λείψει αυτή η πίστης ότι τούτο είναι πτωχία χειρότερη, αν πιστεύεις τον λόγο του δεν σε θα σε εγκαταλείψει και έτσι μη ζητήσεις ούτε ποθόν πλούτων ρέοντα, θέλεις να είσαι πλουσιότερος παρά να τον είχες, να είσαι φιλάργυρος όπου πλουσιότατος είναι ώστε στο λίγο να ευχαριστείτε, παρά εκείνος όπου δεν χορταίνει στο πολύ και συχίζεται. Επιμελήσου λοιπόν αδελφέ να ξεριζώσεις αυτή την επιθυμία των επιγείων πραγμάτων από τις καρδίες και ευχαρίστω το Θεό για την πτωχία σου, ότι μίαν ημέρα να αποθάνεις εσύ και ο πλούσιος και τότε τελειώνει εκείνο ο πλούτος και η πτωχία σου και μένετε γυμνοί και οι δύο καθώς αγεννήθετε από σας και σας θάπτουσι χωρίς διαφορά τεινά όσον ή στην σωματική κατάσταση αμή ή στην ψυχή πολύ και μεγάλη, ότι ο πλούσιος έχει να κολλάζεται αιωνίως και εσύ να υπάγεις στον κόρπο του Αβραάμ με τον φτωχό Λάζαρο και να αγάλασαι εφρενόμενος να δοξάζεις τον Κύριο πάντοτε, να του ευχαριστείς που δεν σου έδωκε πλούτον εις τούτο τον κόσμο, ότι αν ήσουν πλούσιος δεν ήσουν ως ο μακαρία παινία και να σε γνώριζαν όσοι σε είχαν και θλίβονται και να ήξεραν την ωφέλεια όπου σου αξιώνονται, ο της μορίας ημών όπου δεν γνωρίζομαι η συνετή, η ασύνετη την ευεργεσία που μας κάνει ο Κύριος για τις παινίες, ο οποίος είπε ότι των πτωχών είναι η βασιλεία των ουρανών, την οποία δεν κληρονομούσουν οι πλούσιοι. Όταν εις βασιλεύς χαρίσει την ως ανθρώπου κανέναν κάστρο και το ορίζει του χρήζει πλέον μια επιστολή γεγραμμένη από χείρος του βασιλέως πάρει εξ αργυρίου και χρυσίου ποσότητα. Ότι με την επιστολή αυτήν τη βασιλική λαμβάνει την επαρχία της πόλεως, αμή με αργύρια δεν μπορεί να απολαύσει ποτέ το ποθούμενο. Είπε νη, έχει την επιστολή του Κυρίου με την οποία κληρονομεί η πτωχία των παράδεισων. Ότι αυτός είπε, μακάρι η πτωχία ότι αυτό είναι στη βασιλεία των ουρανών, ώστε ευκολότερα εισέρχεσαι εις την επιστολή ταύτην στον παράδεισο, πάρεξε με όλον τον πρόσκαιρον πλούτο. Εάν ποθεί γούν τον πλούτο ο Έλληνας, όπου δεν πιστεύει τον Κύριο. Ας τον ζητά ο Ιουδαίος, αμή εσύ χριστιανέ, έχει τη βασιλεία των ουρανών. Και δεν χρειάζεσαι προσκυρά, ουέ σας πλούσιοι κακοδαίμονες, ότι στον πλούτον έχετε την ευδαιμονία σας παράκληση. Εάν θέλεις τη βασιλεία των ουρανών πλούσια, είπαγε στην οίκο του Πέντος να την αγοράσει με την ελεημοσύνη όπου το δώσεις, ότι δική του λογίζεται και γίνεσαι αυτής κληρονόμος εάν υπομείνεις εδώ την παινίαν ευχάριστος. Χαίρε λοιπόν το χέ και αγάλου, και στη αυτήν κατάσταση είσαι μάλιστα πλουσιότατος, επειδή η βασιλεία των ουρανών είναι δική σου και μπορείς να την πουλήσεις τις ευεργέτες σου, χωρίς να ζημιωθείς εσύ πως αυτός το σου τον πλούτο μακαριότος. Η παινία είναι ελευθέρα από την φοβερά εκείνη απόφαση που μένει να είπε. Κατά των πλουσίων ο Κύριος, επίνακα και ούκο δουδοκάτε μου πάγει, ότι ο πτωχός μη έχω τι να δώσει, δεν είναι χρέωση στα έργα της ελεημοσύνης. Η παινία δεν χρειάζεται επίγεια και επίκαιρα πράγματα. Μόνον εκείνος είναι φτωχός, ώστις ποθεί να αποκτήσει όσα δεν έχει και ώστις δεν επιθυμά τίποτα, αλλά είναι πλούσιος, ότι δεν είναι πτωχός όποιος ευχαριστείται στην παινία αυτού.
και δοξάζει τον Κύριο. Μακάρις ο πτωχός εκείνος όπου έχει τον Θεό βοηθάνει στα θλίψη του, εις την στεναχωρία, παραμυθία και θάρρος, δόξαν και στέφανε στη βασιλεία της αιωνίου μακαριότος. Μακαρία η παινία, ότι αφανίζει την υπερηφάνεια, την αιτία πολλών εγκλημάτων, ανοίγει τα στήρα στον ουρανό και αξιώνεται μετά τον Αγίο Μαρτύρο να λάβει τον της υπομονή στέφανο. Χαίρε λοιπόν πτωχή και φρένου και αγωνίζουν να συνοδεύσει τον δεσπότη πτωχών γυμνών εις το ξύλο προσιλωμένου για να απολαύσει τον πλούτον της ενδόξου αυτού Αναστάσεως εις την βασιλεία την επουράνια.